Ωραία. Μαμά, είναι μαμά. Είναι ηθοποιός. Είναι και χορεύτρια. Είναι κορμάρα. Είναι ενδυνάμει παρουσιάστρια. Είναι καλό παιδί. Είναι μέσα στη θετική ενέργεια. Και τη λένε... Ντορέλα Παπαδημητρίου! Ντορέλα! Καλώς την το έχω χορέψει αυτό, γι' αυτό πέφτει. Το έχει χορέψει αυτό, στο dancing. Για να έπρεπε να πάρει τον Πέτρο και να του δείξει τώρα μια φιγούρα με αυτό το κομμάτι. Σταμάτα. Επειδή τον έχω δει λίγο να κινείται, ήρθε το κορίτσι, με τον καλό τον λόγο μπήκε. Πάντα. Καλώς ήρθες, Ντερετάκη. Ευχαριστώ. Νιώθω πάρα πολύ περίεργα, Πέτρο Λαγούτη. Τι είπες? Νιώθω πολύ περίεργα. Γιατί? Μου φαίνεται λίγο περίεργο που θα μου πάρει συνέντευξη. Περίεργο, αλλά ωραίο. Ωραία, περίεργο. Ωραία. Λοιπόν, να σου πω μια και είπες για τον dancing. Θα είσαι πάλι στο dancing. Τι διαβάσαμε, θα είσαι στην Κρητική Επιτροπή, ισχύει αυτό? Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως ακόμα δεν είναι σίγουρο αν και τι θα κάνω στο dancing. Έχουν γραφτεί διάφορα. Κάποια δυστυχώς γράφτηκαν και σαν να τα έχω πει εγώ όντως, ότι θα είμαι στην Κρητική Επιτροπή, ας πούμε. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ξέρω ακόμα ακριβώς τι και πώς. Όταν θα μπορώ να πω περισσότερα, θα σε βγάλουμε σε αποκλειστικό βιντεάκι από το χώρο σου. Βέβαια. Να μας το αποκαλύψεις. Βέβαια. Θα το κάνεις αυτό. Θέλεις. Οπωσδήποτε. Ωραία. Κοίταξε, το dancing είναι ένα πρόγραμμα που εγώ το αγάπησα πάρα πολύ. Πέρασα πολύ ωραία. Θυμάμαι μόνο θετικά και καλά πράγματα από αυτό. Οπότε, ναι, με μεγάλη μου χαρά θα. Και ο κόσμος σε αγάπησε πολύ μέσα από αυτό. Δόξα τω Θεώ. Καλά πήγε, ναι, καλά πήγε. Πώς καταφέρνεις και μέσα σε αυτό το 24ωρο τα κάνεις όλα αυτά? Γιατί φαντάζομαι και ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πάλι πάρα πολύ ζεσταίνος. Ναι. Έχετε μια εκπομπή που ακούμε.